Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πορείες ατόμων με ειδικές ανάγκες και πολιτών με προβλήματα όρασης έδωσαν το στίγμα των κινητοποιήσεων για δεύτερη ημέρα στο κέντρο της Αθήνας. Παρών και ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης του Λονδίνου Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Την ίδια ώρα, λίγα μέτρα πιο μακριά, διαμαρτύρονταν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι καταγγέλουν ότι τους είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις και ότι είναι πιθανόν την άνοιξη η χώρα να μην είναι σε θέση να παράγει γάλα. Πορείες ατόμων με ειδικές ανάγκες και πολιτών με προβλήματα όρασης έδωσαν το στίγμα των κινητοποιήσεων για δεύτερη μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Παρών και ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης του Λονδίνου, Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Με το που πατήσαμε το πόδι μας στην Ελλάδα μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε πολύ πιο δύσκολους αγώνες να δώσουμε και με πολύ χειρότερους αντιπάλους. Και θα ήθελα να πω στους αντιπάλους μας, σε αυτούς που μας έχουν βάλει στο μάτι, πριν σκεφτούν να κόψουν από εμάς, να σκεφτούν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας και τις ανάγκες που έχουμε. Μην μας φτάνουν στο σημείο να χρειάζεται να αναλύουμε τις ανάγκες που έχουμε και τα έξοδα που κάνουμε. Έτσι, υπάρχουν πολλά από που μπορούν να κόψουν, ξεκινώντας από τους βουλευτές. Οι πολίτες αυτής της ευπαθούς ομάδας διαμαρτυρήθηκαν για την περικοπή των προνοιακών επιδομάτων και των αναπηρικών συντάξεων, αλλά και για τις αλλαγές στη χορήγηση φαρμάκου και βοηθημάτων. Δεχόμαστε βάρβαρες πολιτικές και μέτρα εξόντωσης απέναντι στην πιο ευπαθή ομάδα του πληθυσμού. Οδηγούμαστε σε μεγάλη εξαθλίωση, σε έναν σύγχρονο και άδα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και τώρα τελευταία και στα πενιχρά επιδόματά μας που δεν φτάνουν το 1/3 του κόστους διαβίωσης. Για πολιτικές που τους ρίχνουν στον ΚΕΑΔΑ και τους γυρίζουν στο Μεσαίωνα, έκαναν λόγο τα άτομα με προβλήματα όρασης. Έρχονται σήμερα με πρόσχημα για την αντιμετώπιση της κρίσης, να παίρνουν τα κίνα τα μέτρα που δεν μπόρεσαν στα προηγούμενα χρόνια να περάσουν, πετσοκόβοντας κυριολεκτικά μετά τους μισθούς και τις συντάξεις, τα επιδόματα των αναπήρων, φάρμακα, θεραπείες, τεχνικά βοηθήματα, κλείνουν τα σχολεία, μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας με πρόσχημα τους ανάπηρους μαϊμού, σπρώχνοντας κυριολεκτικά στον ΚΕΑΔΑ, στο Μεσαίωνα, τη συντριπτική πλειοψηφία των αναπήρων από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Την ίδια ώρα διαμαρτυρήθηκαν λίγα μέτρα πιο μακριά οι κτηνοτρόφοι που καταγγέλουν ότι τους είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ότι είναι πιθανό την άνοιξη η χώρα να μην μπορεί να παράγει γάλα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εισακουστούμε και θα πρέπει άμεσα να δοθεί να χρηματοδοτηθεί η κτηνοτροφία για να μπορέσει τουλάχιστον να ταΐσει τα ζώα, να συνεχίσει να υπάρχει. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τεθεί το θέμα τους επιτάπητος αύριο στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Να μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Συγκέντρωση και πορεία γύρω από το Σύνταγμα πραγματοποίησαν οι στρατιωτικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις προωθούμενες περικοπές στα ειδικά μισθολόγια. Στρατιωτικοί και από τα τρία όπλα, το πεζικό, το ναυτικό και την αεροπορία, πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Παλιά Βουλή. Αντιδρούν στις περικοπές των μισθών τους που προβλέπει το νέο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα ειδικά μισθολόγια. Η αγανάκτησή μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Οι ενδεχόμενες μειώσεις που συζητάει η κυβέρνηση θα μας οδηγήσουν στην εξαθλίωση του εκμηνισμού. Γι' αυτό αντιδρούμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν πάει άλλο. Είναι μια συγκέντρωση αγανάκτησης ουσιαστικά και απαγοήτευσης. Τη εξαπάτηση ουσιαστικά των πολιτικών προς τις ένοπλες δυνάμεις, προς το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, τη διαχρονική εξαπάτηση. Άλλα μας λέγανε, άλλα μας υπόσχονταν, άλλα ουσιαστικά πράττουν. Εμείς θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες στο να ενωθούμε με όλες τις κοινωνικές ομάδες, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε κομμάτι του ελληνικού λαού, μεγαλώνουμε στον ελληνικό λαό, σπουδάζουμε, ζούμε μέσα στον ελληνικό λαό, μιλάμε με τους άλλους Έλληνες πολίτες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ενωθούμε με τους Έλληνες πολίτες. Η κοροϊδία έχει ένα αρχή, αλλά έχει όμως και ένα τέλος. Επί πολλά έτη ήμασταν σε μια δυσμενή οικονομική κατάσταση, η οποία επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό τώρα με τα μνημόνια. Έχουμε φτάσει στο αυροχώρητο και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό. Υπάρχουν κάποια καινούργια μέτρα που είναι τελείως απαράδεκτα και θα μας εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο. Και κάνουμε ένα αγώνα για να μπορέσουμε να τα ανατρέψουμε. Την υποστήριξή τους δηλώνουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των αποστράτων αλλά και αντιπροσωπείες των Πανελληνίων Ομοσπονδιών, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού. Έμπρακτα δείχνουμε τη στήριξη για τη συμπαράσταση τους συναδέλφους των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τουλάχιστον υποχρέωση να δηλώσουμε αυτή τη στήριξη, διότι αν περάσουν αυτές οι περικοπές
θα έχει καταρρεύσει το οικοδόμημα που λέγονται ένοπλες δυνάμεις, όπως και σώματα ασφάλειας. Και αν αυτοί οι θεσμοί μείνουν ακινητοποιημένοι και οι ένστολοι μείνουν στο περιθώριο και στην εξατλίωση, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για αυτή τη χώρα. Αυτό αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, να δώσουμε το μήνυμα σε αυτούς που κυβερνούν τη χώρα ότι πρέπει να τύχουμε τουλάχιστον στοιχειώδους θετικής αντιμετώπισης για να μην υπάρξει όλεθρος και στη χώρα μας αλλά και στους εργασιακούς μας χώρους. Παρόντες στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Τέρενς Κουίκ, και ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Στα δικά μας τώρα και στο Δήμο Άργους Μυκηνών, ο πρόεδρος της ΚΕΔΑΜ, Νίκος Γκαβούνος, καταγγέλει τη διοίκηση του ΑΕΔ, η οποία λόγω γραφειοκρατίας, όπως λέει και άλλων λόγων, καθυστερεί να εγκρίνει το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα του προγράμματος, ενώ ήδη έχει πληρώσει 90.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για χρήματα του κράτους, αλλά για χρήματα του ΕΣΠΑ. Υπάρχει ένα θέμα και ένα πρόβλημα με τη διοίκηση του ΑΕΔ. Και να μην γίνει καμία παρανόηση, και όχι με το τοπικό κατάστημα στο οποίο οι εργαζόμενοι είναι και συνεργάσιμοι και δείχνουν απόλυτη μεγάλη κατανόηση. Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά τους. Υπήρχε ένα πρόγραμμα από την προηγούμενη χρονιά για την καταπολέμηση ενεργείας και για να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στην σύνταξη, και μιλάμε για την ηλικιακή ομάδα 55-64, όπως είπατε, και μας έδινε το δικαίωμα, αφού το νομικό πρόσωπο, στο οποίο είμαι πρόεδρος, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, να μπορέσουμε να προσλάβουμε έως 10 άτομα για τις ανάγκες της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν και έγινε, δείχνοντας και ο Δήμος την ευαισθησία ότι και εξαντλήσαμε όλο το νούμερο και όλο τον αριθμό. Πήραμε λοιπόν τους 10 άνθρωπους αυτούς, πήραμε την προέγκριση, ελεγχθήκαν τα χαρτιά τους, είναι όλα λοιπόν κανονικά. Από εκείνο το σημείο και μετά λοιπόν ζούμε ένα απαράδεκτο φαινόμενο, μια απαράδεκτη ταλαιπωρία, η οποία αν δεν είχε μέσα το οικονομικό θα το συζητάγαμε. Από την ανικανότητα, θα την πείτε, από την αδιαφορία, από την έλλειψη ενδιαφέροντος, ζούμε ένα τραγικό θέμα. Δηλαδή, ενώ τους 6 μήνες αυτούς η δημοτική επιχείρηση είναι εντάξει απέναντι στο, είναι συνεπής απέναντι στους εργαζόμενους και έχουμε πληρώσει κοντά μαζί τις ασφαλιστικές συφορές ένα ποσό του ύψους των 90.000 δραχμών, των 90.000 ευρώ λοιπόν, δεν έχει εγκριθεί οριστικά το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε από τον ΟΕΔ. Το τραγικότερο όλων είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι ούτε από εθνικούς πόρους ούτε από τα χρήματα του ΟΕΔ, είναι από την απορρόφηση των κονδυλίων των ΕΣΠΑ. Δηλαδή, από τη μία έχουμε παράπονα από την κεντρική διοίκηση, από την κεντρική εξουσία, ότι κάνετε ενέργειες για να απορροφήσουμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και από την άλλη έχουμε τους ίδιους τους μηχανισμούς, οι οποίοι θα έπρεπε να βοηθούν αυτή την κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση, να μας έχουν φρενάρει και να μην μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε λοιπόν και να εξαντλήσουμε και να απορροφήσουμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Σε αντίθεση, παίρνουμε και χρησιμοποιούμε χρήματα τα οποία είναι δικά μας, είναι από τα ίδια κεφάλαια του Δήμου, της κοινοφελής επιχείρησης, και τα χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο δυστυχώς με την ανικανότητα της κεντρικής διοίκησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η μορφή του. Έχουμε κάνει πολλή υπομονή. Ήδη εχθές ανέβηκα στην Αθήνα, πήγα στα κεντρικά της διοίκησης του ΑΕΔ. Το έζησα και αυτό. Άλλα μου είπαν επάνω ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς άλλα μου είπαν στα λόγια, άλλα γράφουν όμως τα χαρτιά, και σε επαφή με τον ΟΕΔ, τον τοπικό του Άργους, είδα λοιπόν ότι είναι ανακόλουθη στα λόγια και στα γραπτά. Σήμερα θα προσπαθήσω μέχρι το μεσημέρι να δοθεί μια λύση και με τηλεφωνικές επαφές, μιας και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να ερχόμαστε κάθε μέρα στην Αθήνα, για να δοθεί μια λύση και να μπει το θέμα λοιπόν να διευθετηθεί. Αλλιώς, δυστυχώς, θα πρέπει να προβούμε πλέον σε άλλες λύσεις. Άλλες λύσεις τις οποίες δεν τις επιθυμούμε. Η αγανάκτηση μερικές φορές θα μας φτάσει
σε φαινόμενα άσχημα, καταλήψεων, παραστάσεων, διότι από ό,τι καταλαβαίνετε έχουμε εξαντλήσει κάθε μέσο. Πήγα στην Αθήνα στην κεντρική διοίκηση, αλλά μου λένε, αλλά κάνουν. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Και αν έχει λοιπόν η Ελλάδα τα χάλια αυτά, καλώς μερικές φορές λένε ότι φταίμε όλοι, αλλά κάποιοι φταίνε πολύ περισσότερο και κάποιοι δεν θα έπρεπε να ήταν στις θέσεις που είναι. Συνεχίζοντας το κοινωνικό του πρόγραμμα, το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου το Σαββατοκύριακο θα διαθέσει ποσότητες πατάτας από την περιοχή της Ηλίας. Όσοι θέλουν λοιπόν να προμηθευτούν πατάτες, θα πρέπει να τηλεφωνούν στο Εργατικό Κέντρο. Σε μια συγκυρία που πραγματικά τρέχουν πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα που έχουν να κάνουν σχέση με το μέλλον των οικογενειών, των παιδιών μας, το δικό μας, με το μέλλον θα έλεγα γενικά της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά σας αφήσουμε για 2-3 μέρες ακόμα να τρέξουν κάποια πράγματα και από Δευτέρα θα ασχοληθούμε περισσότερο με όλα αυτά τα θέματα, γιατί πλέον εκεί που έχει φτάσει το όλο θέμα δεν πάει άλλο και δυστυχώς εάν πάρθουν το εάν με κεφαλαίο και αν ψηφιστούν τέτοιες αποφάσεις, δυστυχώς θα γίνουμε όχι απλώς σε Βουλγαρία, όχι προς Σαχάρια Αφρική, όχι θα έχει κινεζοποιηθεί πλήρως η εργασιακή αυτή των Ελλήνων, θα είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βλέπαμε και δεν το πιστεύουμε και χαμογελάγαμε σε παλιές ελληνικές ταινίες. Αλλά σταματήσω εδώ, από Δευτέρα θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Και να πω ότι την Κυριακή, μετά από απέτηση του κόσμου, πραγματικά μετά από απέτηση του κόσμου, και παρόλο που το προϊόν αυτό που είναι είδος πρώτης ανάγκης, δυστυχώς με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια εμπόρων και όλων αυτών των μεσαζόντων, αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα, και μεγάλη ανηφόρα, και αναφέρομαι στην πατάτα, κατορθώσαμε, θέλετε, από πιέστες, από ευαισθησία κάποιων στην Ηλία και φέρουμε πατάτα και καλή ποιότητα, γιατί την είδαμε, αλλά και σε πολύ καλή τιμή. Εννοώντας δηλαδή 47 λεπτά το κιλό. Άρα λοιπόν εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει, κάνοντας χρήση πρώτα του τηλεφώνου όμως, στο 28141 στο 21269, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη η απέτηση του κόσμου, είναι μεγάλη η συμμετοχή και εντάξει, να πρέπει και εμείς να ξέρουμε πώς ακριβώς θα κινηθούμε και τι παραγγελία θα κάνουμε. Άρα λοιπόν Κυριακή και Δευτέρα εδώ στο Εργατικό Κέντρο θα διατίθεται πατάτα Ηλίας, με 47 λεπτά το κιλό και όποιος θέλει ας κάνει και χρήση του τηλεφώνου και τέλος πάντων εάν νομίζω ότι τις έχει ανάγκη, τις χρειάζεται, ας έρθει από εδώ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δεσμή Αίματος, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αργολίδας, διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη το απόγευμα, ενώ έχει προγραμματιστεί και νέα αιμοδοσία το Σάββατο το πρωί. Είμαστε εδώ πέρα στο Επιμελητήριο του Άργους σήμερα για μια προγραμματισμένη εξόρμηση για αιμοληψία, για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος, Δεσμή Αίματος. Ακόμα είναι νωρίς, φαίνεται ότι πάμε καλά. Θα επαναλάβουμε την ίδια εξόρμηση και το Σάββατο το πρωί, όπως πάλι για λογαριασμό των Δεσμών Αίματος θα είμαστε την ερχόμενη Τετάρτη και το επόμενο Σάββατο στο Ναύπλιο. Είναι μια ευγενική πράξη, είναι μια αλτρουιστική πράξη και τώρα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, θα έλεγα, λόγω του ότι πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι σε καραντίνα για τη γρήπη του Νείλου, δηλαδή τα άτομα που μένουν εκεί δεν μπορούν να δώσουν, όπως και δύο μεγάλες περιοχές σε καραντίνα για τη ελαιονοσία, που σημαίνει ότι ο πληθυσμός, ο αιμοδοτικός πληθυσμός μειώνεται, τουλάχιστον τώρα που έχουμε τις επιδημίες αυτές. Οι παιδικές σχολές αντισφαίρησης και οι σχολές ενηλίκων του άθλησης τένις κλαμπ μπαίνουν στον έκτο χρόνο λειτουργίας τους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα λειτουργούν τμήματα για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα, με τις εγγραφές να έχουν ήδη ξεκινήσει. 30 Σεπτέμβρη ξεκινάει το πρώτο τουρνουά για την αγωνιστική σεζόν 2012-2013. Είναι το έκτο ενωσιακό για αγόρια και κορίτσια κάτω των 10 ετών. Προβλέπεται να συμμετάσχουν παιδάκια από όλη την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Ουσιαστικά είναι το πρώτο αγωνιστικό τεστ για τα αγωνιστικά τμήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις τους εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές.
Ναι, από τις 10 Σεπτέμβρη έχουν ξεκινήσει και εγγραφές για τα παιδάκια και τους ενήλικες που θέλουν να ξεκινήσουν το τένις. Θα υπάρξουν τμήματα για όλα τα επίπεδα, από μίνι τένις, από παιδάκια δηλαδή 4,5 ετών μέχρι 10. Θα υπάρξουν τμήματα για προχωρημένα, για τμήματα αναψυχής, τμήματα αγωνιστικά, προαγωνιστικά. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν και φέτος για έκτη χρονιά στις σχολές τις παιδικές, αλλά και στις σχολές των μεγάλων. Θα υπάρξουν τα αντίστοιχα τμήματα αγωνιστικά και αναψυχής. Ποιες ώρες μπορεί κάποιος να βρει την Ακαδημία ανοιχτή ώστε να μπορέσει να κάνει την εγγραφή του ιδίου ή του παιδιού? Κάθε απόγευμα μετά τις 5 η ώρα η γραμματεία είναι ανοιχτή, να δίνει πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους. Επίσης οι προπονητές οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο άθλημα του τένις, είναι απόφοιτοι του ΕΦΑ, μπορούν να δώσουν εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο των προπονήσεων, τον τρόπο γύμνασης, τον τρόπο προπόνησης και τα ωράρια και την ποιότητα και την ποσότητα της προπόνησης γενικά. Στιγμές χαλάρωσης για τους παίκτες και το προπονητικό team του Διομήδη στην Ψεροταβέρνα Εστιατόριο Αραπάκος μετά την νίκη που πέτυχαν την Κυριακή στον αγώνα με την ΑΕΚ. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πριν από το παιχνίδι είδαμε το φαγητό. Είναι ωραίο μετά από μια προπόνηση να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει έτσι ένα κλίμα αναμονής, θα έλεγα, για το δεύτερο παιχνίδι. Και ακόμα πιο ωραίο είναι βέβαια όταν το φαγητό έρχεται μετά από ένα, η συνάντηση αυτή μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς έχει γίνει το πρώτο βήμα, και περιμένουμε με αναμονή, όπως είπα, το δεύτερο παιχνίδι. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στο εστιατόριο Αραπάκος για τις στιγμές χαλάρωσης που μας προσφέρει μετά την προπόνηση και μετά από ένα σημαντικό παιχνίδι. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να περάσει. Έρχεται ένα δύσκολο πάλι παιχνίδι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και ευελπιστούμε την Κυριακή να πανηγυρίσουμε την πρόκληση στον επόμενο γύρο. Η ομάδα μας είναι μια οικογένεια μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αραπάκο για αυτές, για το τραπέζι. Και εμείς το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα τα δώσουμε όλα για το δεύτερο ημίχρονο της Κυριακής, για να πανηγυρίσουμε την πρόκληση. Ήταν απαραίτητο μετά από πολύ δύσκολη προπόνηση. Χρειαζόταν και το τραπέζι. Καταρχήν, ευχαριστούμε και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος για το τραπέζι. Ήταν όλα υπέροχα. Για την Κυριακή, συνεχίζουμε τη δουλειά στις προπονήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σοβαροί. Θα πάμε για την νίκη. Στόχος μας είναι η νίκη για να ολοκληρωθεί η πρόκληση. Είδαμε αυτά που γίνανε. Εντάξει, είδαμε κάποια λαθάκια που κάναμε. Βέβαια, θα τα αναλύσουμε αύριο περισσότερο στο βίντεο. Ήταν ένα παιχνίδι που το χαρήκαμε, όχι μόνο εμείς και ο κόσμος, και πιστεύω να την Κυριακή να ολοκληρωθεί αυτή η χαρά. Ήταν ευκαιρία λίγο να χαλαρώσουμε σαν ομάδα, να μιλήσουμε, να γελάσουμε, και ήταν το ιδανικό μέρος και ο ιδανικός τρόπος. Άμα είμαστε σοβαροί και διορθώσουμε τα λάθη μας, νομίζω θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Είναι μια πολύ καλή στιγμή για όλη την ομάδα, για όλους τους παίχτες. Είναι τρόπος για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα της προπόνησης και όλα. Ήρθαμε όλοι μαζί σήμερα με τους προπονητές, με ανθρώπους από τη διοίκηση, να φάμε, να πιούμε, να γελάσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα του παιχνιδιού. Για την Κυριακή, είναι ένα παιχνίδι, το δεύτερο στη ρεβάνς, το οποίο πρέπει να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε και να αποκριθούμε στο δεύτερο γύρο. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον φίλο και ιδιοκτήτη, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Είναι ένας χώρος που έχουμε ξαναφάει από τα καλύτερα εστιατόρια της περιοχής της Αργολίδας. Ταυτόχρονα το συνδυάσαμε και με την παρουσίαση του αγώνα στο DR. Σε ευχάριστο κλίμα παρακολουθήσαμε το παιχνίδι. Δεν ήταν ούτως ή άλλως στιγμή να σχολιάσουμε τα πιθανά τακτικά λάθη. Αυτό είναι κάτι που θα κάνουμε αύριο. Είναι κάτι που χρειάζεται η ομάδα σίγουρα και είναι καλές ευκαιρίες αυτές να ξεφεύγουμε από όλη αυτή την πίεση και των αγώνων και της προπόνησης, και νομίζω ότι θα βρούμε και άλλες τέτοιες ευκαιρίες. Αν κρίνω από την περσινή χρονιά μας, κακομάθατε. Τι να περιμένουμε φέτος? Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές έχω ακούσει το καλοκαίρι, ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο για λαϊκή κατανάλωση. Τι θέλω να πω, ότι όταν μια ομάδα φτάσει σε μια επιτυχία, στην ουσία
βρίσκεται σε μια καλύτερη αφετηρία για την επόμενη σεζόν. Είναι πώς βλέπεις το ποτήρι, κατά τη γνώμη μου. Είχαμε μια ευκαιρία να εμπλουτίσουμε την ομάδα με καλύτερους παίκτες και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να έχουμε την ταυτότητά μας όσον αφορά το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και το κομμάτι το αμυγός χαντμπολικό. Εκτιμώ ότι η ομάδα είναι καλύτερη από την περσινή. Δεν μπορούμε να προδιαθέσουμε πού μπορεί να φτάσει η ομάδα, αλλά νομίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα παίξουμε ακόμα καλύτερο χάντμπολ από αυτό που παίξαμε πέρσι. Η σημερινή βραδιά ήταν εξαιρετική από όλες τις απόψεις. Ο Διομήδης είναι η οικογένεια μέσα και έξω από το γήπεδο και χαιρόμαστε και εμείς με τα παιδιά, εμείς τώρα πια ως διοίκηση, χαιρόμαστε με τα παιδιά κάθε στιγμή. Η βραδιά ήταν πολύ ωραία και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία το κέντρο Αραπάκος. Καθώς επίσης μας βρίσκει και μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και εννοώ φυσικά το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βέβαια είναι διπλός ο αγώνας, είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και τώρα περιμένουμε την Κυριακή του δεύτερο ημίχρονο σε δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολες συνθήκες, αλλά εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί τα παιδιά έχουν δείξει ότι έχουν τον τρόπο να χειρίζονται όλες τις δυσκολίες. Από τη στιγμή που στην εποχή μας δεν υπήρχε καμία στήριξη όταν ήμασταν εμείς αθλητές και εγώ έχω χρηματίσει αθλητής στο πόλο, βλέποντας μερικούς ανθρώπους να σε κάνουν τόσο περήφανο για την Αργολίδα, μια επαρχιακή ομάδα, να φτάσει εκεί που έφτασε και να έχει αυτά τα επιτεύγματα, το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω είναι να βρεθούν στο μαγαζί μου, να φάνε, να γελάσουν, να περάσουν καλά και να αισθάνομαι και εγώ ότι κάτι έκανα για αυτούς που μου έκαναν τόσο περήφανο. Να μείνουμε στην Αργολίδα και στο Χάντμπολ. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στο κλειστό του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, ο Διομήδης παίζει τον επαναληπτικό αγώνα με την ΑΕΚ. Η διοίκηση της ομάδας θα βάλει πούλμαν που θα μεταφέρει δωρεάν τους φιλάθλους στην Αθήνα. Μετά την μεγάλη νίκη την Κυριακή στην Νέα Κύο του Διομήδη επί της ΑΕΚ με 30-18, σειρά παίρνει πια την Κυριακή στο κλειστό του Ιωνικού της Νέας Φιλαδέλφειας ο επαναληπτικός αγώνας με τον Διομήδη να πάει να υπερασπίζεται τα 12 αυτά γκολ που έχει την διαφορά για να σφραγίσει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, για τον επόμενο γύρο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου όπου ο αντίπαλος είναι η Πορτογαλική Μαδέιρα. Η διοίκηση λοιπόν των Λύκων θα διαθέσει δωρεάν μετακίνηση με πούλμαν και θα εξασφαλίσει βέβαια τα εισιτήρια που δικαιούται σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς της Διεθνής Ομοσπονδίας για να βρεθούν όσοι το επιθυμούν κοντά στην ομάδα του Διομήδη, τον Δημήτρη Δημητρούλια και τους παίκτες σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφεια και να βοηθήσουν την ομάδα στο μεγάλο στόχο που είναι η πρόκληση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πρωταθλητές Ελλάδας και κυπελούχοι Ευρώπης έχουν ανάγκη την παρουσία σας και τη συμπαράστασή σας για να συνεχιστεί το όνειρο. Όποιος φίλος ή φιλάθλος θέλει να ταξιδέψει μαζί μας, παρακαλείται να δηλώσει συμμετοχή με τους εξής τρόπους. Τηλεφωνικά στο 2751-029-418, 29-418 επαναλαμβάνω στον κύριο Βλαχοσπύρο, στο 22218 στον κύριο Ηλία, 22218 πάντα στο Άργος 2751 δηλαδή στον κύριο Ηλία, ή μέσω του Facebook ή στον υπεύθυνο του site και στο group του Γιάννη του Ηλία. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι είναι την Κυριακή στις 6 ώρα στο κλειστό του Ιωνικού της Νέας Φιλαδέλφειας, στη Νέα Φιλαδέλφεια.